Φέτος έχουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sound Roots με 4 εταίρους που είναι Μπολόνια, Σιβία, Βρυξέλλες και Χίο. Και έχει τη θεματική Hip Hop. Και αυτό το πρόγραμμα είναι για 2 χρόνια, που σημαίνει το Μουσικό Φεστιβάλ Χίο θα έχει Hip Hop για 2 χρόνια. Και ξεκινάμε στις 31 Ιουλίου, παρουσίαση του εργαστήρι, που ξεκινάει τώρα το Σάββατο με τους εισηγητές Εισβολέας και Μπιλακός. Έχουν μένει ακόμα λίγες θέσεις, δηλώσεις συμμετοχής στο heosmusicfestival.gr. Μπορούμε να βρούμε εκεί την φόρμα συμμετοχής για όποιον ακόμα ενδιαφέρεται. Να πούμε ότι είναι ένα εργαστήριο στιχοπλοκής υπό την καθοδήγηση του γνωστού Εισβολέα. Δεν θα είναι η συναυλία στις 31 Ιουλίου του Εισβολέα, θα είναι το προϊόν, το καλλιτεχνικό προϊόν που θα παράξουν μέσα από τη διαδικασία των εργαστήριων. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί τα παιδιά και οι ενήλικες που θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό τις στιχοπλοκές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τι γράψανε. Και αυτό θα είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο, Μιχάλιο, κτίριο, ώρα 7.30, 31 Ιουλίου. Και μετά, 1η Αυγούστου, μεγάλη τιμή μας, ότι μπορούμε να ακούσουμε τον σπουδαίο Εισβολέα τον ίδιο, στο Κάστρο Μινά, ώρα 9, με άλλους 9 μουσικούς, που η μουσική hip-hop συναντά, μεταξύ άλλων, το ρεμπέτικο, τη παραδοσιακή μουσική και blues. Και να συμπληρώσουμε ότι το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου συμμετέχει στην περιοδία που κάνει αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, που είναι 25 χρόνια παρουσίας του. Ξεκίνησε ως ένα παιδί από το Γαλάτσι. Η μουσική του έχει ακουστεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου και θα είναι μεγάλη τιμή να τον φιλοξενήσουμε. Θέλουμε να σας ευχηθήσουμε την προσοχή ότι εδώ υπάρχει εισιτήριο, δεν είναι όλες οι εκδηλώσεις δωρεάν. Και τρέξτε να προλάβετε τα εισιτήρια. Θα τα βρείτε στο ticketservice.gr ή στην πηξίδα. Συνεχίζουμε με τα μουσικοπαιχνιδίσματα. Στα πλαίσια των εργαστηρίων που κάνουμε γενικότερα ως μουσικό φεστιβάλ, έχουμε τώρα την τιμή να έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο project που λέγεται μουσικοπαιχνιδίσματα. Θα είναι στο κάστρο της Χίου στις 7 η ώρα τη Δευτέρα 5 Αυγούστου και εδώ έχουμε την Ρεγκίνα Σαλτάρη, την Ανδριάνα Νεαμονίτη και την Μίτσια Κογίνογλου, οι οποίες καθοδηγούν αυτό το project. Αυτό το project έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και είναι με παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και αποτυχίο. Ο καθένας φέρνει τα παιχνιδίσματα που έχει και θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Θα είναι μια περιπατητική παράσταση μέσα στο κάστρο. Το κάστρο γίνεται ένα ιδανικό σκηνικό για αυτή τη δράση και είναι προσκεκλημένοι όλοι οι άνθρωποι να δουν αυτή την πορεία, τη μουσική πορεία και να συμμετέχουν και σε αυτήν. Και εσείς σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Να πούμε ότι και η Μίτσια Κογίνογλου και η Ρεγκίνα είναι καθηγήτριες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Ρεγκίνα κάνει μια έρευνα πάνω σε αυτό το μουσικό, στα παιχνίδια πάνω στη μουσική. Οπότε αυτό είναι ο προάγγελος και η έμπνευση για όλο αυτό που θα δούμε. 12 και 13 Αυγούστου στο Κάμπο θα είναι μια όμορφη περιπάτεια μέσα στο Κάμπο, στους όμορφους δρόμους του Κάμπο, θα μπούμε σε όμορφα κτίρια επίσης του Κάμπου. Και θα έχουμε γύρω στα 100 συντελεστές και διάφορες ομάδες από το Χίο και εκτός. Δηλαδή μουσικές ομάδες και δηλαδή μουσικό θεατρικό περίπατο. Να πούμε έτσι, ότι αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή ο κόσμος θα κληθεί να έρθει νωρίτερα, θα χωριστεί σε γκρουπ. Κάθε γκρουπ θα κάνει μια περιπατητική πορεία μέσα στο υπέροχο τοπίο του Κάμπου που θα σας πούμε εκείνη τη στιγμή πώς θα εξελιχθεί. Θα επισκέφτεται τοπία, ναούς και θα ακούει τη μουσική που θα βασίζεται σε παραδοσιακά τραγούδια της Χίου, συγγνώμη, και προσέξτε, και ενός συνθέτη μπαρόκ του 18ου αιώνα, ο οποίος είναι καμπούσης. Ο Ζιζέπ Στρατίκο, η μητέρα του καταγωγή από τη Χίο
Ντυχείο τη λέγανε επίσης επίτηδο, το επιθετό της, και καταγωγή από Βενετία. Με έχει γράψει μουσική μπαρόκ. Και πραγματικά είναι για πρώτη φορά θα ακουστεί στοιχείο, ίσως και στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, δεν γνωρίζω αν έχει παιχτεί κάπου. Είναι ένας κλασικός συνθέτης μπαρόκ, δηλαδή που είναι από... Άλλη μια χρονιά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στοιχείο το Chios Music Festival, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει διεθνείς διαστάσεις, φιλοξενώντας καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου και από την Ελλάδα φυσικά. Μετά την πολύ επιτυχημένη χειμερινή έκδοση, σειρά έχει το καλοκαιρινό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει 31 Ιουλίου και θα συνδυάσει μια πολύ ωραία γκάμα διάφορων ειδών μουσικής, από hip-hop, jazz μέχρι κλασική, και είναι απλωμένο φυσικά σε διάφορα μέρη της Χίου, ώστε να μπορεί όσο περισσότερος κόσμος να το παρακολουθήσει, να ψυχαγωγηθεί και γενικά να περάσει κάποιες όμορφες στιγμές. Συν ότι πέρα από τις εκδηλώσεις αυτές υπάρχουν και τα εργαστήρια στα οποία εκπαιδεύονται παιδιά και μπορεί να έχει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στην εξέλιξή τους και στα μουσικά ακούσματά τους. Είμαστε ικανοποιημένοι και φυσικά πρόκειται για μια εξόχως ποιοτική δράση, η οποία όμως γίνεται σε 10 διαφορετικά μέρη και διαφορετικές εκδηλώσεις. Αυτό λοιπόν το μουσικό φεστιβάλ είναι ένα ποιοτικό, όπως παρανέφερα, φεστιβάλ με όλα τα είδη της μουσικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε κλασική μουσική, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε hip-hop, είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι γίνονται μουσικές οι οποίες αγγίζουν όλους και φυσικά έχουμε και μια πρωτότυπη παραγωγή του μουσικού φεστιβάλ στην οποία συμμετέχουν και καταξιωμένοι καλλιτέχνες και των τοπικών ομάδων. Η είσοδος είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη. Καλούμε όλους τους χιώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν, είτε φυσικά είναι τόπιοι, είτε επισκέπτες, είτε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά ένα διαφορετικό και πολύ όμορφο είδος μουσικής. Εμείς να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές, να πούμε ότι η περιφέρεια θα είναι πάντα κοντά τους. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, διότι η φιλοσοφία μας είναι ότι να επενδύουμε στον πολιτισμό, ο οποίος πάντοτε θεωρούμε ότι κάνει καλύτερο τους ανθρώπους και τους ενισχύει ώστε να μπορέσουν να είναι αλληλέγγυοι με τους συνανθρώπους τους και να έχουμε μια καλύτερη συμπεριφορά προς όλους.